Η Βουλγαρία δεν θα είναι μία σοβιετική δημοκρατία, θα είναι μία λαϊκή δημοκρατία, τόνιζε ο Γιώργη Ντιμητρόφ το Δεκέμβριο του 1947. Όμως ο Ντιμητρόφ δεν θα είχε κάνει αυτή τη δήλωση χωρίς την άδεια της Μόσχας. Με εξαίρεση τα Βαλτικά κράτη, ο Στάλιν είχε αποφασίσει να μην ενσωματώσει την Ανατολική Ευρώπη στη Σοβιετική Ένωση, προτιμώντας μια μορφή έμεσης διακυβέρνησης μέσω εθνικών κομμουνιστικών ελίτ. Οι λαϊκές δημοκρατίες ήταν ένα πείραμα υποδιαρκή αναθεώρηση τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές τους σχέσεις. Οι τριβές που προκαλούσε ο υπεριαλισμός αυτού του είδους δημιούργησαν προβλήματα στη Μόσχα σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Κινδύνεψε όμως ποτέ πραγματικά η σοβιετική ηγεμονία? Αν τα χρόνια από το 1945 έως το 1953 ήταν μια φάση αύξησης του ελέγχου των Σοβιετικών πάνω στην ευρωπαϊκή αυτοκρατορία τους, στις δεκαετίες μετά το 1953 συντελέστηκε μια σταδιακή αποκέντρωση που οι ρυθμοί και η έκτασή της αποτέλεσαν αντικείμενο συνεχών εμπειρικών δοκιμών. Το 1955 ο Κόκκινος Στρατός έφτασε στο σημείο να αποσυρθεί από την Σοβιετική ζώνη κατοχής στην Αυστρία με αντάλλαγμα τη δέσμευση της Αυστρίας ότι θα παρέμενε ουδέτερη. Κίνηση που εξέπληξε τη Δύση και που κίνητρό της ήταν σχεδόν σίγουρα η επιθυμία για μια ανάλογη διευθέτηση του γερμανικού ζητήματος. Τα διάχυτα αντισοβιετικά αισθήματα που υπήρχαν σε όλη την περιοχή πολύ σπάνια εκδηλώνονταν δημόσια, όπως με τα λουλούδια που τοποθετούνταν κάθε χρόνο στον τάφο του T.G. Μάζαρικ και που είχαν ως αποτέλεσμα το 1953 τη φύλαξή του από περισσότερους από 100 αστυνομικούς, αλλά οι κομματικοί αξιωματούχοι γνώριζαν πάντα την ύπαρξή τους. Το ίδιο βέβαια και η Μόσχα, η οποία ήταν έτοιμη να επιτρέψει ακόμα και να ενθαρρύνει ως ένα βαθμό τη ροπή προς τον εθνικό κομμουνισμό ως τίμημα για την διατήρηση της εξουσίας. Αυτή ήταν η γραμμή του Χρουστσόφ που επικράτησε έναντι εκείνης του πιο σκληροπυρηνικού Μολότοφ και που οδήγησε κατευθείαν στη διάλυση της Κομινφόρμ το 1956. Πού και πού τα λαϊκά αντισοβιετικά αισθήματα ξεχύλιζαν στους δρόμους. Όταν αυτό συνέβαινε, όπως στην Ουγγαρία το 1956, συνήθως συνέπειπτε με περιόδους χαλάρωσης και δράστες ήταν εκείνες οι ομάδες, εργάτες φοιτητές, που όχι μόνο δεν ήταν τα κύρια θύματα του κομμουνισμού, αλλά θεωρητικά τουλάχιστον συγκαταλέγονταν στους εκλεκτούς του. Όχι άλλα υποχρεωτικά ρώσικα, ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζε ο κόσμος στη Βουδαπέστη στη διάρκεια της εξέγερσης. Ρώσοι πίσω στη Ρωσία ήταν ένα άλλο. Τι λέει τώρα η Μελόνι που ψήφισε τον νόμο στην Ιταλία ότι απαγορεύει τα αγγλικά? Πολύ ανεξάρτητο το κράτος της Ιταλίας. Αχ, Θεού μου. Οι εργατικές εξεγέρσεις θορυβούσαν τις αρχές πολύ περισσότερο από τις σπουδαστικές, αλλά καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να προβάλλει σπουδαία αντίσταση όταν εξαπολύονταν ένοπλες δυνάμεις εναντίον τους. Επιπλέον, οι ευφυείς και ευέλικτοι χειρισμοί της πολιτικής ελίτ, όπως στην Πολωνία το 1956, στη Ιουγκοσλαβία το 1971-72, συνήθως έκαναν την αναταραχή να αποσυρθεί και πάλι στην παρανομία. Η Μόσχα δεν ήθελε να επεμβαίνει, αλλά ήταν έτοιμη να το κάνει σε περίπτωση που το θεωρούσε αναγκαίο. Ο Τζίλας μιλούσε για μια κατάσταση ουσιαστικού εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στο κόμμα και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Όμως ο Τζίλας έρεπε προς την αντιπολιτευτική υπερβολή, τόσο όσο και προς την συμπολιτευτική παλιότερα. Η δυσαρέσκεια ακόμα και η περιφρόνηση του λαού για τον δημοκρατικό σοσιαλισμό ήταν πάντα ανάμεικτη με φόβο. Ο κομμουνισμός ήταν πολύ αποτελεσματικός στη διάλυση πιθανών κέντρων αντίστασης. Ακριβώς ό,τι κάνει και εδώ. Ποιος μιλούσε για τον εμβολιασμό, πολύ και χωρίς να το συζητάει δεύτερη σκέψη τίποτα, ο Κουτσούμπας. Και ο ίδιος αυτός είναι στο Λούμπεν και μας λέει αραμπάδες και καρούλια και αυτοί είστε και μα τι φιντάνια είναι αυτά που τους βρήκατε και τα λοιπά και τώρα έγινε και λαμπάδα. Ο Κουτσούμπας. Τι λέει, ο κομμουνισμός ήταν πολύ αποτελεσματικός στην διάλυση πιθανών κέντρων αντίστασης. Δηλαδή αυτό πρέπει να γραφτεί κάπου. Ίσως σε μια εκκλησία,
Όπως έχουμε τις ρίσεις στην εκκλησία. Ναι, μάλλον εκεί πρέπει να γραφτεί. Πάνω έτσι, στο θόλο. Στα τζάμια τα φημέ. Ναι, γραφτεί αυτό. Η μυστική αστυνομία με τη βοήθεια πολυπλόκαμων δικτύων από εκατοντάδες χιλιάδες πληροφοριοδότες εισέδιε στις δουλειές και στα σπίτια. Αν η ουρά που σχηματίζει το πλήθος μπόρεσε να αναχθεί από τον Κονβίτσκι στο βιβλίο του «Το Πολωνικό Σύμπλεγμα» σε σύμβολο των κοινωνικών σχέσεων επί κομμουνισμού, είναι επειδή οργανωνόταν γύρω από τις αρχές της σπανιότητας των αγαθών, της φημολογίας και της ικανοποίησης των ατομικών επιθυμιών. Η σκυθροπή αποδοχή της πολιτικής και η αποχή από αυτήν γίνονταν όλο και πιο κυρίαρχες, με εξαίρεση μια μικρή μειοψηφία. Άλλωστε μια σκυθροπή μάζα ήταν προτιμότερη από μια που θα έπαιρνε τον κομμουνισμό στα σοβαρά, γιατί αυτό θα γεννούσε ιδεαλιστές και επικριτές της σοσιαλιστικής πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, η λαϊκή δυσαρέσκεια δεν ήταν η σοβαρότερη απειλή για τη σοβιετική εξουσία. Α, δηλαδή και τώρα εδώ που όλοι γκρινιάζουν και βρίζουν το Μητσοτάκι και αυτά, δεν τους πολύ πειράζει. Πολύ σοβαρότερη για την Μόσχα ήταν η απειλή την οποία αποτελούσαν τα ίδια τα κομμουνιστικά στελέχη. Το κλειδί του σοβιετικού ελέγχου ήταν η πυθύνη στα τράπεζα του. Μετά το θάνατο του Στάλιν δεν ξανά ήταν ποτέ σίγουρο ότι θα παρέμεναν πυθύνη. Το 1956 λόγου χάρη η σοβιετική θέληση επικράτησε στην Ουγγαρία ενάντια στα πλήθη που βρίσκονταν στους δρόμους, ενώ στάθηκε ανίσχυρη μπροστά στην επιμονή του Πολωνικού Κόμματος να επαναφέρει τον Γκομούλκα στην εξουσία ψηφώντας τη Μόσχα. Α, άκου τώρα. Σου λέει τους ανθρώπους τους πετσοκόβουμε, στην Ουγγαρία δηλαδή που λέει εδώ, μιλάμε για πολύ αίμα στους δρόμους, τελείωσαν. Α, ο άλλος μόλις αυτονομήσε λίγο, σου κόβουν τα ποδάρια. Οι μάχες στην ίδια τη Μόσχα μεταξύ σκληροπυρηνικών και ρεφορμιστών μπέρδευαν τις ηγεσίες της Ανατολικής Ευρώπης, κάνοντάς τας να κρατούν όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις, τόσο από τον φλίαρο αλλά απρόβλεπτο Χρουστσόφ, όσο και από τον πιο λακωνικό και επιφυλακτικό Μπρέζνιεφ. Η Μόσχα προσπάθησε να επιβάλλει και πάλι την πειθαρχία με το σύμφωνο της Βαρσοβίας, το οποίο όμως παρότι αποτέλεσε τον εφιάλτη αλλά και το ψωμί των εγκεφάλων του ΝΑΤΟ, κατά βάση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα όργανο νομιμοποίησης της παρουσίας των σοβιετικών στρατευμάτων στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Αυστρίας το 1955. Ούτε αυτό, ούτε οι Κομεκόν μπορούσαν να αναστήσουν την πειθαρχία που επικρατούσε στα τέλη της δεκαετίας του 1940.